Κάθε πρόκληση στον αθλητισμό, όπως και στη ζωή, θέλει καλή φυσική κατάσταση. Γι' αυτό η προετοιμασία μας αρχίζει με προληπτικό έλεγχο στο Eric of Dinan. Φροντίστε την υγεία σας. Προγραμματίστε σήμερα το check-up σας. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα από το κλειστό γυμναστήριο του ΔΑΚ Μεσολογίου, εδώ που, από που ολοκληρώνεται η 18η αγωνιστική του πρωταθλήματος της Elite League Ερίκος Δινάν, με το παιχνίδι ανάμεσα στον Χαρίλαο Τρικούπη και τον Ερμή Σχηματαρίου. Στην 18η αγωνιστική είχαμε Ασεβόσμου Πανερυθραϊκός 71-70, Ηρακλής Μεγαρίδα 69-72, Έσπερος Λαμίας Παπάγου 81-68, Ελευθερούπολη Μύκονος 81-87, Ψυχικό Δόξα Λευκάδας 79-86, Αμίντας Πανιώνιος 67-81 και Μήλωνας Κόρυβος 80-79. Πανιώνιος αποσπάστηκε 2 βαθμούς από την δεύτερη θέση. Είναι στους 32 Πανιώνιος, 30 βαθμοί για την Ελευθερούπολη. 29 ο Μήλωνας και η Μεγαρίδα. 28 Μύκονος και Κόρυβος. 27 για το Σχηματάρι, τον Ηρακλή, τον Παπάγο και την Λευκάδα. 25 για Αμίντα Πανερυθραϊκό, Εάντα Εβόσμου, Έσπερο Λαμίας, στους 23 ο Τρικούπης, στους 22 το Ψυχικό. Το Σχηματάρι μπορεί να φτάσει στην τριάδα με νίκη. Ο Τρικούπης θέλει να ακολουθήσει αυτό το τρενάκι των τεσσάρων ομάδων, να γίνει η πέμπτη που θα φτάσει τους 25 βαθμούς και να έχουμε πενταπλή ισοβαθμία στην 11η θέση της βαθμολογίας. Φυσικά, να ξεφύγει η ομάδα του Μεσολογγίου από την προτελευταία θέση. Αυτό είναι το σημερινό ζητούμενο. Και μάλιστα σε ένα πρόγραμμα το οποίο καταρχήν μοιάζει ευνοϊκό για την ομάδα του Μεσολογγίου, καθώς έχει ακόμα μετά από αυτό το μάτς 3 ακόμα εντός έδρας μέσα στο Μεσολογγίου. 3 συνεχόμενα. Πάμε να δούμε με τις 12ες με τις οποίες θα παραταχθούν οι δύο ομάδες για τον Χαρίλαο Τρικούπη. Με τον αριθμό 0, ο Λενέλ Χένρι επιστρέφει στην αποστολή και είναι έτοιμος να αγωνιστεί κιόλας. Ο Άρτζεϊ Γκλάσπερ με τον αριθμό 1, με το 4 ο Μιχαήλ Άγγελος Αρφαράς, με το 8 ο Χρήστος Παγούρας, με το 9 ο Νίκος Αγγελόπουλος, με το 10 ο Άρης Τσουριάνης, με το 11 ο Γιάννης Σιδηροηλίας, με το 17 ο Κωνσταντίνος Στράτος, με το 20 ο Βούκαν Σάμαρτζιτς, με το 21 ο αρχηγός ο Αλέξανδρος Σταματογιάννης,
με το 23 ο Δημήτρης Νάνος, με το 91 ο Βασίλης Αρκαδούλας, προπονητής του Χαριλαοτρικού Πιοηγίας Μούτσιος, με βοηθό το Βαγγέλη Μιλωνά. Για τον Ερμή Σχηματαρίου, με τον αριθμό 1, ο πρώτος σκόρερ του πρωταθλήματος, ο Ζακ Μπράιαντ, με το 6, ο Δημήτρης Γράβας, με το 7, ο Άλκης Ιωάννου, με το 8, ο Αναστάσης Κωστόπουλος, με το 9, ο Θανάσης Μπολάτογλου, με το 10, ο Σόλωνας Αγγελή, με το 14, ο Δημήτρης Μαργέλης, με το 15, ο Θωμάς Ζορμπάς, με το 16, ο Στέφεν ο Γκουτσούγκου, με το 17 ο Δημήτρης Γερομιχαλός, με το 21 ο Λευτέρης Μητσιμπόνας και με τον αριθμό 22 ο Γιώργος Μουντρίχας, προπονητής για τον Ερμή Σχηματαρίου. Μια μεγάλη δόξα του ελληνικού μπάσκετ, τον Νίκος Οικονόμου, βοηθός του ένας γνώστης της κατηγορίας, ο Κωνσταντίνος Σίσκος, ο οποίος τα προηγούμενα χρόνια βρισκόταν στο πλάι του Κυριάκου Παπαδόπουλου στην Ελευθερούπολη. Διαιτητές της αναμέτρησης και οι τρεις από τον Σύνδεσμο Διαιτητών Αττικής είναι ο Βασίλης Τσόνος, ο Αλέξανδρος Ζιώγας και ο Σωτήρης Τευτίκης. Παίχτες με κοινό παρελθόν υπάρχουν στις δύο ομάδες. Υπάρχουν συγκεκριμένα πλέον στον Ερμή Σχηματαρίου. Και ο Δημήτρης Γράβας και ο Δημήτρης Μαργέλης έχουν φορέσει στο παρελθόν την φανέλα του Χαριλαοτρικούπη, ενώ την χρονιά στο σχηματάρι ξεκίνησε και ένας παλιός γνώριμος επίσης του Χαριλαοτρικούπη, δεν συνεχίζει πλέον στην ομάδα. Βρίσκεται όμως σήμερα στο γήπεδο του Μεσολογγίου να παρακολουθήσει το μάτι. Είναι ο Φώτης Βασιλόπουλος, ένας παίκτης ο οποίος είχε αγωνιστεί σε δύο διαφορετικές περιόδους με τα χρώματα του Χαριλαοτρικούπη. Λίγο πριν οι δύο ομάδες πάνε στον πάγκο για τις τελευταίες οδηγίες, είπαμε ότι ξεκινάνε από διαφορετική αφετηρία. Τις δύο ομάδες τις χωρίζουν 4 βαθμοί. Ο Τρικούπης έχει 23, το ρεκόρ του είναι στο 6-11 έχοντας μέσα στην έδρα του, στο Μεσολόγγι, 4 νίκες και 3 ήττες εκτός έδρας, 2 νίκες και 8 ήττες. Ο Ερμής Σχηματαρίου είναι στους 27 βαθμούς, έχει 10 νίκες και 7 ήττες, 7-2 μέσα στο σχηματάρι, 3-5 εκτός έδρας. Για το σχηματάρι υπάρχει μια περίοδος η οποία είχε βρεθεί στη ζώνη του Νικόφωτος, ήταν μετά την ήττα του πρώτου γύρου από το Μεσολόγγι. Από την τέταρτη μέχρι την ένατη αγωνιστική ο Ερμής πέτυχε 6 συνεχόμενες νίκες, εκεί που είχε ρεκόρ 0-3 στα πρώτα 3 παιχνίδια με ήττες από Κόρυβο, Μίλωνα και τον Χαρίλαο Τρικούπη. Ο Χαρίλαος Τρικούπης δεν έχει ιτηθεί ποτέ από το σχηματάρι. Μικρή προϊστορία, 3 μάτς όλα και όλα, 2 την περσινή χρονιά, 1 φέτος. Φέτος είπαμε ότι ο Τρικούπης κέρδισε με 82-83 μέσα στο σχηματάρι και πέρυσι η διαφορά στον ένα πόντο ήταν 76-77. Ήταν η 14η αγωνιστική τότε του πρωταθλήματος. Στην 21η ο Χαρίλαος Τρικούπης κέρδισε εδώ στο Μεσολόγγι τον Ερμή με 80-73. Η πρώτη εικόνα που έχουμε είναι ότι δεν ξεκινάει ο δεύτερος ξένος της ομάδας του Μεσολογγίου, ο Λενέλ Χένρι. Τον βλέπω όρθιο στον πάγκο, δεν είναι στην πεντάδα που έχουν καθίσει στον πάγκο και δέχονται τις οδηγίες από τον Ηλία Μούτσιο. Θα δούμε τις επιλογές των δύο προπονητών. Ο
Χωρίς να έχει κάνει ακόμα την εμφάνισή του, το Μεσολόγγι βλέπω πεντάδα με Γκλάσπερ, Τσουργιάννη, Σάμαρτιτς, Σταματογιάννη και ο πέμπτος είναι ο Νάνος, από ό,τι πρόλαβα να δω. Ναι, είναι ο Δημήτρης Νάνος μέσα. Είναι λοιπόν η πεντάδα που είπαμε με RJ Glasper, Vukan Samardžić, Δημήτρη Νάνο, Άρη Τσουργιάννη και Αλέξανδρο Σταματογιάννη. Μιτσιμπόνας Μαργέλης Μπράιαντ έχω δει μέχρι τώρα για το σχηματάρι. Πολάτογλου και τον ο Κουτσούγκου. Μπράιαντ λοιπόν, Πολάτογλου, Μαργέλης, ο Μπουτσούγκου και Μιτσιμπόνα στην πεντάδα για τον Ερμη σχηματαρίου. Τζάμπολα ανάμεσα σε Τσουργιάννη και ο Μπουτσούγκου. Κερδισμένος ο παίχτης του Ερμη σχηματαρίου. Πέφτουνε κάποια χαρτάκια μέσα στον αγωνιστικό χώρο πριν την πρώτη επίθεση. Υπάρχει μια μικρή διακοπή, θα σκουπιστούν για να ξεκινήσει το παιχνίδι. Η πρώτη επίθεση είναι για τον Ερμη σχηματαρίου. Υπάρχουν αρκετές επιστροφές σήμερα στο γήπεδο. Μπορεί να μην είναι στην αποστολή της ομάδας του Μεσολογγίου. Είναι εδώ και ο αρχηγός ο Γιάννης Μολφέτας και ο μεγάλος άτυχος της χρονιάς ο Αντρέας Τσουμάνης. Ενώ στο γήπεδο, όπως είπαμε και νωρίτερα, βρίσκεται ο Φώτης Βασιλόπουλος, ένας παίκτης που έχει αγωνιστεί στην ομάδα του Μεσολογγίου και φέτος στο ξεκίνημα της χρονιάς ήταν στον Ερμή. Ο Βασιλόπουλος αγωνίστηκε σε 9 παιχνίδια με τον Ερμή. Στην επίθεση τώρα η ομάδα του σχηματαρίου με τον Λευτέρη Μιτσιμπόνα. Βγαίνει ψηλά ο Γκουτσούγκου να πάρει την μπάλα. Ξανά ο Μιτσιμπόνας και τώρα ο Μπράιαν. Κυκλοφορούν στην περιφέρεια την μπάλα οι παίκτες του σχηματαρίου. Σουτ στη λήξη του χρόνου από τον Μπράιαν. Τάσο, άστοχο. Ο Σταματογιάννης πήρε το rebound. Πρώτη επίθεση για τον τρικούπι την οργανώνει ο Βούκαν Σάμαρτζιτς. Με τον Μπολάτογλου βρίσκει το χώρο ο Βούκαν Σάμαρτζιτς. Φτάνει μέχρι το τέλος του δρόμου, ανοίγει το σκορ για την ομάδα του Μεσολογγίου 2-0. Μπράιαν, τον πιέζει ο Νάνος. Μπράιαν δίνει στην γωνία, άστοχο σουτ τριών πόντων από τον Μαργέλη. Ανανεώνουν όμως την επίθεση οι παίκτες του σχηματαρίου και ισοφαρίζουν με τον... Όχι, παίρνουν προβάδισμα με έναν σουτ τριών πόντων από τον Στέφαν Ογκουτσούγκου, πρώτο προβάδισμα για το σχηματάρι στο μάτς. Σταματογιάννης θέλει να πάει κοντά τον Μαργέλη, τον κερδίζει ο Αλέξανδρος Σταματογιάννης. Ευστοχή και κάνει το 4-3. Ξανά μπροστά ο Χαρίλαος Τρικούπης. Επίθεση για το σχηματάρι με τον Μπράιαν. Στις αλλαγές έχει απέναντί του τον Άρη Τσουργιάννη. Πάει προς τα μέσα ο Μπράιαν. Όμορφη προσπάθεια, άστοχη όμως, από τον πρώτο σκόρερ της κατηγορίας, Σάμαρτζιτς. Στον Τσουργιάννη. Τσουργιάννης πιέστηκε και από τον Γκουτσούγκου.
έβγαλε στο Σάμαρτζης που πήρε φάουλ από τον Πολατόγλου. Στην επαναφορά πηγαίνει ο Βουκάν Σάμαρτζης. Πρώτη πάσα στον Αρτζέι Γκλάσπερ. Ξαναπαίρνει από τον Νάνο. Θέλει να πάει προς τα μέσα. Κλείστηκε από τον Κουτσούκου. Έβγαλε στο Σταματογιάννη. Σταματογιάννης δεν πρόλαβε το χρόνο. Έληξε το 24. Η μπάλα έμεινε στα χέρια των παιχτών του Χαρίλαου Τρικούπη. Στα χέρια του αρχηγού του. Κατοχή περνάει στον Ερμή. Στην επαναφορά ο Μαργέλης. Και στην οργάνωση ο Ζακ Μπράιαν. Μπράιαν με τον Νάνο. Αυτό είχε επιλέξει στο ξεκίνημα ο Ηλίας Μούτσιος. Κλέβει την μπάλα ο Σάμαρτζης. Βγαίνει στον ευνηδιασμό. Κερδίζει και τον Μιτσιμπόνα που ήρθε σε βοήθεια. 6-3 από τον Βούκαν Σάμαρτζης. Με το δεύτερο εύστοχο δίποντο του παίχτη του Χαρίλαου Τρικούπη. Μπολάτογλου συγκράτησε την μπάλα εντός. Μιτσιμπόνας για τρεις, αστοχή. Ριμπάουντ από τον Σάμαρτζιτς. Θέλει να τρέξει ο Τρικούπης. Σάμαρτζιτς φτάνει μέχρι το τέλος του δρόμου. Αστοχή όμως. Ο Μπολάτογλου μάζεψε την μπάλα. Ο Μπράιαν θέλει να τρέξει για το σχηματάρι. Κερδισμένο φάουλ. Το έκανε ο Δημήτρης Νάνος για να ανακόψει αυτή την γρήγορη επίθεση του Ερμή. Στο τρίλεπτο του μάτσο, ο Χαρίλαος Τρικούπης προηγείται με 6-3 του Ερμή σχηματαρίου. Οι φιλοξενούμενοι είναι στην επαναφορά με τον Μιτσιμπόνα. Και τώρα ο Μπράιαν. Ξανά ο Μιτσιμπόνας. Χέρι-χέρι με τον Μπράιαν. Μπολάτογλου. Σουτ για τρεις. Άστοχο. Ριμπάουντ από τον Αλέξανδρο Σταματογιάννη. Ο Τρικούπης θέλει να τρέξει. Δεν υπάρχει περιθώριο. Έχουν επιστρέψει οι παίκτες του Ερμή. Οργανωμένη επίθεση. Σταματογιάννης βρίσκει πολύ όμορφα τον Τσουμπιάννη. Ο Άρης Τσουμπιάννης καρφώνει την μπάλα στο καλάθι του Ερμή Σχηματαρίου και κάνει το 8-3. Μικρό σερί 6-0 για τον Χαρίλαο Τρικούπη που ξεφεύγει με 5. Μπράιαν. Ξαναπαίρνει την μπάλα από τον Μιτσιμπόνα. Ο Κουτσούκου σούτ από μέση απόσταση. Άστοχο. Σταματογιάννης παίρνει τώρα ένα ακόμα rebound. Και ο Γκλάσπερ θα οργανώσει την επίθεση του Τρικούπη στο τετράλεπτο του μάτς. Γκλάσπερ ξαναπαίρνει από τον Νάνο. Σταματογιάννης εκτελεί για τρεις άστοχα. Είναι εκεί για το επιθετικό rebound ο Βούκαν Σάμαρτζιτς. Σταμάτησε την τρίπλα. Έκλεψε την μπάλα ο Μαργέλης στην πάσα προς τον Γκλάσπερ. Ανεβαίνει ο Μπράιαν. Υπάρχουν κάποιες κλειαρές διαμαρτυρίες για αφήματα στην φάση. Ο Μπράιαν τελικά έκανε το λάθος, πάτησε την τελική γραμμή. Δύο αλλαγές για τον Ερμή Σχηματαρίου. Τρεις αλλαγές μάλλον. Μπολάτογλου, Μαργέλης και Μιτσιμπόνας πέρασαν εκτός. Στο μάτς ο Γράβας, ο Γερομιχαλός. Και να δούμε τον τρίτο παίχτη, είναι στην απέναντι πλευρά, είναι ο Αναστάσης Κωστόπουλος. Επίθεση για τον Τρικούπη με τον Γκλάσπερ. Σάμαρτζιτς. Ξανά ο Γκλάσπερ. Για να δούμε την επιλογή του. Πήρε το σκριν από τον Τσουργιάννη. Εκτελεί για τρεις βρίσκοντας λίγο χώρο αστοχή. Ο Κουτσούκου στην διεκδίκηση του rebound με τον Τσουργιάννη. Βγαίνει κερδισμένος. Επίθεση για τον Ερμή. Γερομιχαλός θέλει να πάει προς τα μέσα. Αστοχή. Η μπάλα όμως φτάνει στα χέρια του Κουτσούκου. Είναι ξεμαρκάριστος ο Γράβας. Εκτελεί για τρεις αστοχή. Rebound από τον Σταματογιάννη. Ένα ακόμα. Τσουργιάννης με τον Γράβα. Κερδίζει φάουλ ο Άρης Τσουργιάννης από τον Δημήτρη Γράβα στη φάση αυτή. Χαμηλά το φάουλ όπως δείχνει ο Βασίλης Τσόνος.
στην επαναφορά ο RJ Glasper. Γκλάσπερ. Πάσα στον Τσουριάνη. Ξανά ο Γκλάσπερ, πρέπει να εκτελέσουν. Νάνος για τρεις. Αστοχή. Ο Μπράιαν πήρε το rebound. Μπράιαν, πάσα στον Γράβα. Ο Γράβας βρήκε ισορροπία. Καλάθι. Για τον Ερμή Σχηματαρίου, για το 8-5. Γκλάσπερ. Ξεπέρασε το εμπόδιο του Μπράιαν, έφτασε μέχρι το lay-up και έκανε το 15. Ξανά μπροστά με 5 ο Τρικούπης. Τώρα ο Μπράιαν. Γερομιχαλός. Πιέζεται από τον Σάμαρτζιτς. Γκράβας. Σουτ για τρεις άστοχο. Νέο rebound από τον Αλέξανδρο Σταματογιάννη. Τουριάννης θέλει να πάει κοντά τον Γράβα. Δεν ήταν καλό το τελείωμα του. Γράβας μάζεψε την μπάλα. Πολύ όμορφη πάσα στον Κουτσούκου. Καρφώνει ο ψηλός του Ερμή. Μειώνοντας σε 17. Ενώ εδώ υπάρχει φάουλ. Για να δούμε. Στο μάτς περνάει ο Γιάννης Σιδηροηλίας στη θέση του Νάνου και ο Νίκος Αγγελόπουλος στο μάτς στη θέση του Άρη Τσουριάννη. Σταματογιάννης έχει φτάσει ήδη τα 5 rebound στο μάτς. Τρικούπης είναι στην επίθεση, στην επαναφορά. Ο Σάμαρτζιτς για τον Γκλάσπερ. Αγγελόπουλος με τον Ογκουτσούγκου. Φυγίστηκε. Βρήκε πάσα στον Γκλάσπερ. Αυτός είδε κάτω από το καλάθι μόνο του τον Γιάννη Σιδηροηλία. Σιδηροηλίας ευστόχησε και έκανε το 12-17. Ξανά στο συν 5 ο Τρικούπης. Μπράιαν. Πάσα στην γωνία εκεί όπου ο Κωστόπουλος εκτελεί για τρεις αστοχή. Ριμπάντ από τον Γιάννη Σιδηροηλία που θέλει να τρέξει. Δεν υπάρχουν περιθώρια. Βρίσκει απέναντί του οργανωμένη άμυνα ο Τρικούπης. Γκλάσπερ. Για τον Αγγελόπουλο υπάρχει φάουλ από τον Γερομιχαλό. Είχε πάρει καλύτερη θέση ο Νίκος Αγγελόπουλος και κέρδισε το φάουλ. Τρίτο ομαδικό πρώτο από τον Γερομιχαλό στην επαναφορά ο Γκλάσπερ. Πρώτη πάσα στον Βούκαν Σάμαρτζιτς. Ξαναπαίρνει ο Γκλάσπερ. Πιέζεται από τον Μπράιαν. Περνάει στον Σταματογιάννη. Δεν μπόρεσε να συγκρατήσει ο αρχηγός του Τρικούπη. Έκλεψε ο Γκουτσούγκου. Και τώρα Γερομιχαλός, σούτ από μέση απόσταση, εύστοχο από τον Δημήτρη Γερομιχαλό, μειώνει σε 12-9. Με τους πρώτους του πόντους στο μάτς, στο δίλεπτο για το φινάλε της πρώτης περίοδου. Τρικούπη στην επίθεση, Αγγελόπουλος. Σιδηροηλίας βγαίνει ψηλά να πάρει την μπάλα, δεν βρίσκει διάδρομο, κλείστηκε από τον Γερομιχαλό, Γκλάσπερ. Ούτε ο Γκλάσπερ βρίσκει διάδρομο, προσποιείται. Πάσα στον Αγγελόπουλο, είναι ξεμαρκάριστος. Και εύστοχο σε σου τριών πόντων. Και ο Νίκος Αγγελόπουλος στέλνει για πρώτη φορά τη διαφορά στους 6 πόντους. 15-9 στο 1,5 λεπτό για το φινάλε της πρώτης περίοδου. Φάουλ τώρα πάνω στον Γράβα από τον Νίκο Αγγελόπουλο. Δεύτερο μόλις ομαδικό για τον Τρικούπη. Επιστρέφει σε δράση ο Λενέλ Χένρι. Στη θέση του Αλέξανδρου Σταματογιάννη. Μπράιαντ για τον Ερμή.
Πιέζεται, κερδίζει φάουλ από τον Σιδηροηλιά. Πρώτο φάουλ και του Γιάννη Σιδηροηλιά στο μάτς. Τρίτο ομαδικό για τον Τρικούπη στα 80 δευτερόλεπτα για το φινάλε της πρώτης περίοδου. Στην επαναφορά πηγαίνει ο Γερομιχαλός. Ο Γκουτσούγκου βγήκε αρκετά ψηλά να πάρει την μπάλα. Προσπάθησε να συνεργαστεί με τον Μπράιαντ. Από το πόδι του Μπράιαντ την μπάλα πέρασε εκτός. Είχε αποτέλεσμα η πίεση από τον Γιάννη Σιδηροηλιά. Μία ακόμα αλλαγή για τον Τρικούπη. Βασίλης Αρκαδούλας στο μάτς. Περνάει εκτός ο Βούκαν Σάμαρτζιτς. Και ο Γκλάσπερ θα οργανώσει την επίθεση. Χένρι. Αγγελόπουλος με τον Γράβα θέλει να πάει κοντά ο ψηλός του Μεσολογίου. Ευστοχή. Αγγελόπουλος. 17-9. 5 η πόντη του Αγγελόπουλου στο μάτς. Απαντάει στον δίποντο ο Γερομιχαλός. Μειώνει σε 17-11. Γκλάσπερ για τρεις μέσα. (20-11) φτάνει και ο Γκλάσπερ τους 5 πόντους. Γερομιχαλός πάει προς τα μέσα. Κερδίζει το φόλ από τον Γκλάσπερ. Θα πάει στην γραμμή για δύο βολές ο Δημήτρης Γερομιχαλός. Στα 20 δευτερόλεπτα για το φινάλε. Ενώ στο μάτς περνάει για πρώτη φορά ο Ζορμπάς στην θέση του Ογκουτσούγκου. Γερομιχαλός ένας από τους πιο εύστοχους παίχτες από την γραμμή. Σουτάρει με ποσοστό 83,8%. Πέρασε εκτός και ο Μπράιαν. Και επέστρεψε στο μάτς ο Μιτσιμπόνας για την τελευταία άμυνα. Γερομιχαλός ευστοχή στην πρώτη βολή, κάνει το 20-12. Αυτό το σύν-9 ήταν η μεγαλύτερη διαφορά για τον Τρικούπη. Αν ευστοχήσει ο Γερομιχαλός θα επιστρέψει στο μάτσο Σταματογιάννης για την τελευταία επίθεση. Αστοχή ο Γερομιχαλός, Σιδηροηλιάς παίρνει το rebound. Τελευταία επίθεση για τον Τρικούπη. Μένουν 10 δευτερόλεπτα για το τέλος της πρώτης περίοδου. Γκλάσπερ πάει προς τα μέσα. Πολύ όμορφη προσπάθεια. Η μπάλα δεν του κάνει το χατήρι. Μάχη για το rebound. Κερδισμένος ο Κωστόπουλος. Σουτάρει από το κέντρο. Άστοχος. 20-12 στο φινάλε της πρώτης περίοδου. Πάμε σε μικρή διακοπή και επιστρέφουμε. Κάθε πρόκληση στον αθλητισμό, όπως και στη ζωή, θέλει καλή φυσική κατάσταση. Γι' αυτό η προετοιμασία μας αρχίζει με προληπτικό έλεγχο στο Eric of Dinan. Φροντίστε την υγεία σας. Προγραμματίστε σήμερα το check-up σας. Ο Τρικούπης προηγείται με 20-12 στο φινάλε της πρώτης περίοδου. Στο δεύτερο δεκάλεπτο
γηπεδούχοι εκκινούν με Χένρι, Αγγελόπουλο, Ζαρκαδούλα, Σιδηροηλία και Κλάσπερ έχουν και την πρώτη επίθεση. Ο Μιτσιμπόνας, ο Γερομιχαλός, ο Κωστόπουλος, ο Γράβας και ο Ζορμπάς στην πεντάδα για τον Ερμή Σχηματαρίου. Το σημαντικό για τον Τρικούπη σε αυτή την πρώτη περίοδο είναι ότι έχει περιορίσει έναν παίκτη ο οποίος έχει 22,4 πόντους μέσο όρο, τον έχει περιορίσει στο 0. Μιλάμε για τον Ζακ Μπράιαντ. Αυτό είναι ένα στοιχείο το οποίο έχει μεγάλη σημασία μετά την ολοκλήρωση του πρώτου δεκαλέπτου. Εδώ υπήρξε ένα πρόβλημα, δεν ξεκίνησε, δεν κύλησε ο χρόνος. Θα υπάρξει διόρθωση για να συνεχιστεί το παιχνίδι. Έχουν περάσει κάποια δευτερόλεπτα, 4 δευτερόλεπτα. Υπάρχουν κάποιες διαβουλεύσεις. Προφανώς για μια πάρα πολύ μικρή απόκληση, καθώς το 24 έχει κυλήσει και έχει πάει στο 19, ενώ στο ρολόι περίοδου έχουν τρέξει μόλις 4 δευτερόλεπτα. Να του γίνεται διόρθωση. 20 δευτερόλεπτα για τον Τρικούπη. Όλα καλά, συνεχίζουμε. Οι παίκτες του Ερμή κλέβουν την μπάλα. Ολοκληρώνει το κλέψιμο ο Δημήτρης Γερομιχαλός. Η επίθεση περνάει στον Ερμή. Γερομιχαλός πάει προς τα μέσα. Δεν βρίσκει διάδρομο. Βρήκε τον Γράβα, ο οποίος έκανε πολύ όμορφη προσπάθεια. Έφτασε μέχρι το lay-up, μειώνοντας σε 20-14. Σιδηροηλίας για τον Αγγελόπουλο. Ο Γκλάσπερ τώρα πήρε την μπάλα. Ο Ζαρκαδούλας βρίσκει επιλογή στον Χένρι. Εκτελεί για δύο ο ψηλός του Χαρίλαου, είναι άστοχος. Οι παίχτες του Ερμή εξασφάλισαν την κατοχή με τον Ζορμπά. Τώρα ο Γράβας. Και ο Γερομιχαλός. Κωστόπουλος θέλει να πάει προς τα μέσα. Πάσα στον Ζορμπά. Πρώτο καλάθι από τον Θωμά Ζορμπά. Μειώνει σε 20-16. Ενώ υπάρχει φάουλ εδώ από τον Κωστόπουλο στον Γκλάσπερ. Μικρό σερί 5-0 στο φινάλε της πρώτης περίοδου και στο ξεκίνημα της δεύτερης για τον Ερμή. Το σύν 9, η μεγαλύτερη διαφορά του Χαρίλαου Τρικούπη, έχει γίνει σύν 4 πλέον. Μεσολογείται σύν στην επίθεση. Στην επαναφορά πηγαίνει ο Νίκος Αγγελόπουλος. Επαναφορά από την πλάγια γραμμή για την ομάδα του Μεσολογγίου. Ο Χένρι βγαίνει ψηλά να πάρει την μπάλα. Τώρα ο Σιδηροηλίας, υπάρχει φάουλ. Νομίζω ξανά από τον Κωστόπουλο. Ναι. Δεύτερο ομαδικό για τον Ερμή. Δεύτερο συνεχόμενο φάουλ του Αναστάση Κωστόπουλου. Νέα 14 για τον Τρικούπη. Ξανά ο Χένρι βγήκε ψηλά να πάρει την μπάλα από τον Αγγελόπουλο και έδωσε στον Σιδηροηλία. Αγγελόπουλος κλεισμένος από δύο. Σιδηροηλίας βρίσκει ξεμαρκάριστο τον Ζαρκαδούλα που αστοχεί σε σου τριών πόντων. Είναι εκεί όμως για το επιθετικό rebound του Γιάννη Σιδηροηλίας. Αστοχεί από κοντά. Rebound από τον Θωμά Ζορμπά. Γερομιχαλός. Κερδίζει φάουλ για να δούμε από τον Χένρι ή από τον Σιδηροηλία. Από τον Γιάννη Σιδηροηλία. Είναι το δεύτερο του στο μάτς. Το σχηματάρι έχει ακόμα 17 δευτερόλεπτα στην επίθεσή του. Γερομιχαλός απέναντι στον Σιδηροηλία. Γράβας. Τώρα ο Κωστόπουλος βρίσκει λίγο χώρο. Εκτελεί για δύο. Αστοχή ο Αναστάσης Κωστόπουλος. Ο Χένρι πήρε το rebound. Γκλάσπερ. Για τον Ζαρκαδούλα. Ξανά ο Άρτζεϊ Γκλάσπερ.
Θέλει να πάει προς τα μέσα με τον Κωστόπουλο, ο οποίος έχει και δύο φάουλ συνεχόμενα. Σιδηροηλίας πάει προς τα μέσα, ευστοχή στο Λέγκα. Δεύτερο εύστοχο δίποτο για τον Γιάννη Σιδηροηλία που κάνει το 22-16. Και ξεκολλάει ο Τρικούπης από τους 20. Γερομιχαλός. Ο Γράβας. Για απέναντί του τον Αγγελόπουλο. Δεν μπόρεσε να πάει προς τα μέσα. Ξαναπέρνει ο Γράβας από τον Μιτσιμπόνα. Εκτελεί από τη γωνία για τρεις. Η μπάλα έχει βγει από χέρια παιχτών του Ερμή. Για να, όχι, από χέρια παιχτών του Τρικούπη, διορθώνει ο Βασίλης Τσόνος. Ο Σάμαρτζιτς επιστρέφει στο μάτς στη θέση του Γκλάσπερ, ενώ αλλαγή είχαμε και για τον Ερμή. Στη θέση του Κωστόπουλου πέρασε ο Ζακ Μπράιαν. Η μπάλα δεν έχει βρει στη Στεφάνη, 1,1 μένει για το σχηματάρι. Μιτσιμπόνας εκτελεί στη λήξη του χρόνου αστοχή. Μάζεψε ο Λενέλ Χένρι. Και τώρα Σιδηροηλίας. Αγγελόπουλος. Με τον Γράβα. Ξαναπαίρνει ο Γιάννης Σιδηροηλίας. Ξανά ο Αγγελόπουλος. Θέλει να πάει κοντά τον Γράβα. Είναι ψηλότερος ο Νίκος Αγγελόπουλος. Γυρίζει. Αστοχή. Ο Μπράιαν μάζεψε το rebound. Θέλει να τρέξει ο Ζακ Μπράιαν. Κάνει λάθος. Κλέβει ο Ζαρκαδούλας. Και τώρα ευκαιρία να τρέξει ο Τρικούπης. Ο Χέντρι συγκράτησε την μπάλα σε μια πάσα με ρίσκο του Αγγελόπουλου. Έκλεψε ο Ζαρμπάς φόλ από τον Ζαρκαδούλα στον Γερομιχαλό. Για να δούμε. Okay. Το συζητήσανε λίγο οι διαιτητές. Κανονικό φαουλ από τον Ζαρκαδούλα. Εκεί. Σταματογέννης επιστρέφει στο μάτς στη θέση του Χένρι. Φαίνεται επηρεασμένος από την απουσία του. Ο Ηλίας Μούτσιος του ζητάει να παραμείνει συγκεντρωμένος. Αυτό του έλεγε στον πάγκο. Γερομιχαλός, Μπράιαν, ξανά ο Γερομιχαλός, είναι ξεμαρκάριστος και εύστοχος σε σου τριών πόντων. Γερομιχαλός φτάνει τους 8, όχι, σου 2 πόντων, 22-18. Γερομιχαλός φτάνει τους 8 πόντους τελικά, εντάξει, πέρασε σωστά, ήταν για 3 το σου, οριστικό πλέον. Πέρασε και στον Φωτεινό Πίνακα, θέλει να πατήσει ο Σταματογιάννης, δεν τα καταφέρνει. Rebound από Ζορμπά και Γράβα. Μπράιαν, έξτρα πάσα στον Γράβα. Ο Γράβας βρίσκει διάδρομο. Η μπάλα του έφυγε από τα χέρια. Έχει βρει σε παίχτη του Χαρίλα ο Τρικούπη και περνάει εκτός. Μένουν 9 δευτερόλεπτα για την επίθεση του Ερμή. Στην επαναφορά πηγαίνει ο Ζακ Μπράιαν. Μιτσιμπόνας. Ξανά ο Μπράιαν. Δεν έχει πολύ χρόνο. Εκτελεί για τρεις. Δεν ήταν καλή προσπάθεια του. Ήταν πιεζόμενος εκεί. Σάμαρτζιτς. Δεν μπόρεσε να πάει προς τα μέσα. Σιδηροηλίας. Του κλέβει την μπάλα ο Γερομιχαλός. Προσωρινά όμως. Αγγελόπουλος για τρεις. Αστοχή. Σάμαρτζιτς το επιθετικό rebound. Ο Σάμαρτζιτς αστοχεί όμως από κοντά. Και εδώ υπάρχει φόλ. Για να δούμε. Από τον Γραβά. Επιθετικό φόλ. Στην προσπάθεια να δώσει screen στον Μπράιαν. Έπεσε πάνω στον Γιάννη Σιδηροηλία. Τρίκουπης ξαναπαίρνει κατοχή, ο Ζαρκαδούλας πηγαίνει στην επαναφορά και τώρα ο Βουκάν Σάμαρτζιτς.
Σιδηροηλίας. Έχει απέναντί του τον Μιτσιμπόνε και τώρα τον Ζορμπά. Σάμαρτζιτς. Ζαρκαδούλας. Για τρεις. Άστοχος. Πιο ψηλά από όλους ο Γράβας. Παίρνει το rebound. Στο πεντάλεπτο για το ημίχρονο πλέον. Επίθεση για τον Ερμή με τον Γερομιχαλό και τώρα τον Μπράιαν. Ξανά ο Γερομιχαλός. Μένει ξεμαρκάριστος. Αστοχή σε ζου τριών πόντων. Το rebound το παίρνει τελικά ο Βούκαν Σάμαρτζιτς, ο οποίος μπορεί να τρέξει. Κλείστηκε από τον Μπράιαν. Όμως Αγγελόπουλος, πολύ όμορφα στο σίδηρο Ηλία κάτω από το καλάθι. Φάουλ από τον Γερομιχαλό. Δύο βολές για τον Γιάννη Σίδηρο Ηλία. Σίδηρο Ηλίας είναι στους 4 πόντους. Πρώτη φορά στην γραμμή των βολών, εύστοχο. Άστοχο στην δεύτερη. Σίδηρο Ηλίας επιβεβαίωσε το ποσοστό με το οποίο εκτελεί στις βολές. Είναι ακριβώς 50%. Μπράιαν τώρα για το σχηματάρι. Προσποιείται απέναντι στον Σίδηρο Ηλία. Ούτε τώρα έρχονται οι πρώτοι πόντοι για τον Ζακ Μπράιαν. Επίθεση για τον Χαρίλαο Τρικούπη. Αγγελόπουλος. Σταματογιάννης. Κυκλοφορούν την μπάλα στην περιφέρεια. Τώρα η μπάλα περνάει μέσα στον Αγγελόπουλο. Βρίσκει στη γωνία τον Σταματογιάννη. Εκτελεί για τρεις ευστοχή. Ο Αλέξανδρος Σταματογιάννης κάνει το 26-19. Αναγκάζει τον Νίκο Οικονόμου να καλέσει time out. Το σχηματάρι είχε πλησιάσει στους 3-22-19. Η βολή νωρίτερα από τον Γιάννη Σίδηρο Ηλία και το τρίποντο του Αλέξανδρου Σταματογιάννη έφεραν τη διαφορά στους 7. 5 ο Χένρι, 5 ο Αγγελόπουλος, 2 ο Τσουριάννης, 5 ο Σίδηρο Ηλίας, 4 ο Σάμαρτζιτς, 5 ο Σταματογιάννης. Αυτή είναι η πόντη για τον Χαρίλαο Τρικούπη. 4 ο Γράβας, 2 ο Ζορμπάς, 3 ο Γκουτσούγκου και 8 ο Γερομιχαλός. Αυτή είναι η πόντη για τον Ερμή Σχηματαρίου. Ο Ερμή Σχηματαρίου, ο οποίος έχει στο 0 τον πρώτο του σκόρερ. Ο Ζακ Μπράιαν έχει μέχρι τώρα 0 στα 3 δίποντα και 0 στο 1 τρίποντο. Έχει φέρει 2 rebound και 2 assist στην ομάδα του. Για τον Τρικούπη στο κομμάτι των rebound, εξαιρετικά τα έχει πάει ο Αλέξανδρος Σταματογιάννης, ο οποίος έχει μαζέψει 6 μέχρι τώρα. Είχε περίπου στα 6,5 λεπτά του μάτς 5. Οι δύο ομάδες επιστρέφουν μετά το time out. Ο Ζακ Μπράιαν έρχεται στην επαναφορά. Κοντά του ο Δημήτρης Γερομιχαλός, ο οποίος θα οργανώσει την επίθεση του σχηματαρίου. Μπράιαν στην επαναφορά. Γερομιχαλός στην πρώτη πάσα, τον πιέζει ο Αρτζέι Γκλάσπερ. Γερομιχαλός πήρε σκρίνοντα από τον Μπράιαν. Στις αλλαγές βρίσκει το Σάμαρτζιτς. Τώρα ο Μπράιαν. Πάσα στον Ογκουτσούκου που επέστρεψε στο μάτς. Σταμάτησε την τρίπλα. Πάσα στον Μπράιαν. 3 δευτερόλεπτα. Γερομιχαλός εκτελεί στη λήξη του χρόνου ευστοχή. Ο Δημήτρης Γερομιχαλός γίνεται διψήφιος. Φτάνει τους 10 πόντους. Μειώνει σε 26-21. Αγγελόπουλος τώρα. Νίκος Αγγελόπουλος με τον Ογκουτσούκου. Παίρνει το φάουλ και καλάθι.
7 η πόντη του Νίκου Αγγελόπουλου, 28-21 και συμπληρωματική βολή για τον έμπειρο παίκτη. Ο Νίκος Αγγελόπουλος ευστοχή. 29-21. Επίθεση για τον Ερμείο. Μπράιαντ ξανά στο τέλος του χρόνου. Πάει προς τα μέσα. Πάσα στον Οκουτσούκου. Έληξε ο χρόνος επίθεσης. Η μπάλα μένει στα χέρια των παιχτών του Ερμή. Βγάζουν αυτή την άμυνα οι παίκτες του Χάρη Λαουτρικούπη. Στην οργάνωση της επίθεσης τώρα ο Βούκαν Σάμαρτζιτς. Πιέζεται από τον Μπράιαν, Σταματογιάννης. Μαργέλης πηγαίνει να τον πιέσει. Αγγελόπουλος. Έκανε βήματα. Έκανε βήματα, όπως λέει ο Βασίλης Τσόνος. Αγγελόπουλος ευστόχησε, φυσικά. Δεν μετράει τίποτα. Επίθεση για τον Ερμή με τον Γερομιχαλό. Γερομιχαλός εκτελεί από μέση απόσταση. Και πάλι εύστοχος. 29-23 πλέον ο Δημήτρης Γερομιχαλός έχει πάνω από τους μισούς πόντους της ομάδας του. Ζαρκαδούλας θέλει να απαντήσει. Δεν τα καταφέρνει. Κορυμπάει το πύρο Μπολάτογλου. Γερομιχαλός οργανώνει στο δίλεπτο για το φινάλε. Μπολάτογλου πάει προς τα μέσα. Αστοχή. Είναι εκεί ο Κουτσούγκου, όμως παίρνει το επιθετικό rebound. Ευστοχή, μειώνει σε 29-25. Κόβει τη διαφορά στη μέση ο Ερμής. Στα 100 δευτερόλεπτα για το φινάλε του πρώτου ημιχρόνου. Σάμαρτζιτς πιέζεται από τον Μπράιαντ, συγκρατεί την μπάλα. Ξαναπαίρνει από τον Σταματογιάννη. Πάει προς τα μέσα ο Σάμαρτζιτς απέναντι στον Μπράιαντ. Διεκδίκηση για το rebound κερδισμένο στο Δημήτρης Μαργέλης. Γερομιχαλός, φάουλ από τον Ζαρκαδούλα. Τρίτο ομαδικό για τον Τρικούπη. Επιστρέφει ο Νάνος στο μάτς. Στη θέση του Ζαρκαδούλα. Και ο Τσουργιάννης. Στη θέση του Νίκου Αγγελόπουλου. ...29-25, 1 και 16 για το φινάλε του ημιχρόνου. Η επίθεση είναι στον Ερμή Σχηματαρίου για 19 δευτερόλεπτα. Γερομιχαλός. Ο Κουτσούκου βγήκε ψηλά να δώσει βοήθεια και τώρα ο Μπράιαν. Μπράιαν για τον Κουτσούκου. Κακό τελείωμα. Η μπαλαΐσα που έφτασε στη Στεφάνη. Μπορεί να τρέξει τώρα ο Τσουργιάννης. Καλάθι και φάουλ. Ο Τουριάννης κάνει το 31-25. Κέρδισε και φάουλ από τον Μαργέλη. Έχει 4 πόντους ο 24χρονος forward. Για να δούμε τη βολή. Είναι εύστοχο. 32-25 από τον Άρη Τσουργιάννη στα 50 δευτερόλεπτα. Γερομιχαλός στην επίθεση για τον Ερμή. Όμορφη πάσα του Μαργέλη στον Μπράιαντ. Βρίσκει ισορροπία αυτός. Πετυχαίνει τους πρώτους του πόντους στο μάτς. Κερδίζει και το φάουλ. 32-27 από τον Ζακ Μπράιαν. Υπάρχει time out. Στα 40 δευτερόλεπτα για το φινάλε. Το Ερμής έχει μειώσει στους 5.
ήταν η πρώτη πόντι, όπως είπαμε, του Ζακ Μπράιαντ στο μάτς. Ο Ερμής οδηγείται επιθετικά από τον Δημήτρη Γερομιχαλό, ο οποίος έχει φτάσει τους 12. 7 έχει ο Γκουτσούκου, 4 ο Γράβας και πρώτη πόντι ήταν αυτή για τον Μπράιαντ. Εντάξει, υπήρξε μια παράληψη, 2 πόντους έχει και ο Θωμάς Ζορμπάς για τον Ερμή Σχηματαρίου. Σαράντα δευτερόλεπτα για το φινάλε του ημιχρόνου. Ο Ζακ Μπράιαντ θα πάει στην γραμμή για συμπληρωματική βολή. Στο παιχνίδι έχει περάσει και ο Ιωάννου για τα τελευταία δευτερόλεπτα και ο Γράβας για την ομάδα του Ερμή. Ενώ έχει επιστρέψει και ο Αγγελόπουλος για τον Τρικούπη. Ο Ζακ Μπράιαντ ευστοχή και στη βολή μειώνει σε 32-28. 12-16 είναι το επιμέρους σκορ σε αυτό το δεκάλεπτο. Γκλάσπερ. Γκλάσπερ κρατάει την μπάλα. Σταματογιάννης τώρα Αγγελόπουλος. Απέναντι στον Μαργέλη είναι πιο δυνατός ο Νίκος Αγγελόπουλος. Βρίσκει πάσα τελικά στον Γκλάσπερ που ευστοχεί σε σουτ 3 πόντων. Δεύτερο εύστοχο τρίποντο για τον Γκλάσπερ. Ξανά στους 7 η διαφορά στα 17,5 δευτερόλεπτα για το φινάλε του πρώτου ημιχρόνου. Ο Νίκος Οικονόμου κάλεσε time out. Έντονες οι παρατηρήσεις στους παίχτες του. Σε μία φάση στην οποία υπήρξε ανισορροπία από την ώρα που η μπάλα πήγε να πατήσει κοντά. Ο Νίκος Αγγελόπουλος ήταν αρκετά δυνατότερος από τον Δημήτρη Μαργέλη. Έκανε κίνηση για να τον πάει κοντά. Είδε όμως την επιλογή του RJ Γκλάσπερ. Ο Γκλάσπερ ήταν ξεμαρκάριστος, ευστόχησε σου 3 πόντων. Ξαναέστειλε τη διαφορά στους 7. Και να δούμε τι θα σχεδιάσει για την τελευταία πιθανότατα επίθεση του Ερμή στο πρώτο ημίχρονο ο Νίκος Οικονόμου. Ο Γκλάσπερ με αυτό το τρίποντο που πέτυχε τώρα έφτασε στους 8 πόντους τον Νίκο Αγγελόπουλο. Είναι η πρώτη σκόρερ για την ομάδα του Μεσολογγίου. Πρώτο σκόρερ του μάτς είναι μακράν ο Δημήτρης Γερομιχάλος, ο οποίος έχει φτάσει τους 12. Ο Λευτέρης Μητσιμπόνας
πηγαίνει στην επαναφορά για τον Ερμή. Η πρώτη πάσα θα είναι στο Ζακ Μπράιαντ. Ο Αρφαράς για πρώτη φορά στο μάτς, ενώ έχει επιστρέψει και ο Λενέλ Χένρι. Μπράιαντ, πάσα στον Μιτσιμπόνα. Ξαναπαίρνει ο Ζακ Μπράιαντ από τον Μαργκέλη. Μπράιαντ έχει απέναντί του τον Σταματογιάννη. Νομίζω θα εκτελέσει για τρεις. Αυτό κάνει και ευστοχή στην λήξη του χρόνου. Ο Μπράιαντ πετυχαίνει 6 συνεχόμενους πόντους για τον Ερμή. 35-31. 20-12 η πρώτη περίοδος. 15-19 η δεύτερη. Για τον Τρικούπη έχει 8, ο Γκλάσπερ 8, ο Αγγελόπουλος 5, ο Τσουριάννης 5, ο Σιδηροηλίας 5, ο Σταματογιάννης 4, ο Σάμαρτζιτς. Για τον Ερμή 6 ο Μπράιαντ, 4 ο Γράβας, 2 ο Ζορμπάς, 7 ο Γκουτσούγκου, 12 ο Γερομιχαλός. Αυτά για το πρώτο ημίχρονο εδώ από το Μεσολόγγι. Μικρή διακοπή και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά για την μετάδοση του δευτέρου ημιχρόνου. Κάθε πρόκληση στον αθλητισμό, όπως και στη ζωή, θέλει καλή φυσική κατάσταση. Γι' αυτό η προετοιμασία μας αρχίζει με προληπτικό έλεγχο στο Eric of Dinan. Φροντίστε την υγεία σας. Προγραμματίστε σήμερα το check-up σας.
Κάθε πρόκληση στον αθλητισμό, όπως και στη ζωή, θέλει καλή φυσική κατάσταση. Γι' αυτό η προετοιμασία μας αρχίζει με προληπτικό έλεγχο στο Eric of Dinan. Φροντίστε την υγεία σας. Προγραμματίστε σήμερα το check-up σας. Επιστρέφουμε στο κλειστό του ΔΑΚ Μεσολογίου λίγο πριν το ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου. Χαριλάος Τρικούπης, 35 Ερμής Σχηματαρίου, 31. Ξεκίνημα στο δεύτερο ημίχρονο για τον Τρικούπη με Τσουριάννη, Σταματογιάννη, Νάνο, Γκλάσπερ και Σαμαρτζίτς. Για να δούμε και την πεντάδα του Ερμή. Με Κωστόπουλο, Ιωάννου, Μπράιαν, Γράβα και, Ζορμπά. Ναι, και Ζορμπά. Η πρώτη επίθεση στο δεύτερο ημίχρονο είναι για τον Ερμή. Στο πρώτο ημίχρονο σε γενικές γραμμές ο Χαριλός Τρικούπης είχε τον έλεγχο του παιχνιδιού. Είχε φτάσει μέχρι και το συν 9. Είχε φτάσει κάποιες φορές και στο σύν 8 στην δεύτερη περίοδο. Τώρα είναι στους 4. Μπράιαν εκτελεί για 2 ευστοχή.
σε μεγάλο βαθμό αυτό που είχε πετύχει ο Τρικούπης ήταν το να περιορίσει σημαντικά τον Ζακ Μπράιαν. Πέτυχε μόνο 6 πόντους στο φινάλε του πρώτου ημιχρόνου. Αυτή ήταν η μοναδική πόντη του Μπράιαν στο μάτς. Γκλάσπερ τώρα πάει προς τα μέσα, στο εκεί. Ο Γράβας πήρε το rebound. Μπράιαν κλείστηκε, κέρδισε φάουλ από τον Γκλάσπερ. Πρώτο φάουλ του Γκλάσπερ στο μάτς. Ο Ερμής οδηγήθηκε επιθετικά στο πρώτο ημίχρονο από τον Δημήτρη Γιώρο Μιχαλό, ο οποίος όμως έχει χρεωθεί με 3 φάουλ. Πρέπει να είναι πολύ προσεκτικός όταν επανέλθει στο μάτς. Μπράιαν. Ιωάννου για 3 και για το προσπέρασμα. Ο Άλκης Ιωάννου κάνει το 35-36. Μπαίνει με σερί 5-0 το σχηματάρι. Και παίρνει για πρώτη φορά, για δεύτερη μάλλον φορά, προβάδισμα στο μάτς. Απατάει αμέσως ο Τσουριάνης με κάρτα. Ξαναδίνοντας προβάδισμα στον Τρικούπη με 37-36. Γράβας θέλει να πάει κοντά, κερδίζει φάουλ. Από τον Άνω, για να δούμε. Όχι, από τον Άρη Τσουριάνη τελικά. Πρώτο φαουλ του Τσουριάνη στο μάτς. Στην επαναφορά ο Μπράιαντ. Κωστόπουλος. Ξανά για τον Μπράιαντ. Γράβας είναι ξεμαρκάριστος. Αστοχή. Ο Σάμαρτζιτς πήρε το rebound. Γκλάσπερ πάσα ευνηδιασμού. Στον Τσουριάνη απέναντι στον Γράβα, στο χ παίρνει το επιθετικό rebound. Νάνος, για 3 μέσα. Πρώτη πόντη του Νάνου στο μάτς, συν 4 για τον Τρικούπη, 40-36. Ο Μπράιαν τώρα για τον Ερμή. Έχει απέναντί του τον Νάνο. Πάσα στον Ιωάννου στη λήξη του χρόνου. Αστοχή. Σταματογιάννης αφήνει την μπάλα να περάσει. Εκτός, δεν πρόλαβε τον πάση εκεί. Κατοχή για τον Τρικούπη. Επαναφορά Σάμαρτζιτς για τον Νάνο. Ο Νάνος πιέζεται από τον Μπράιαν. Κερδίζει φάουλ από τον Κωστόπουλο. Και είναι το τρίτο. Κωστόπουλος είχε κάνει 2 μαζεμένα στο ξεκίνημα της δεύτερης περίοδου. Τώρα κάνει το τρίτο του φάουλ στο μάτς. Ο Σάμαρτζιτς στην επαναφορά. Ψάχνει τον Γκλάσπερ. Γκλάσπερ βήμα πίσω. Εκτελεί για 2 αστοχή. Ο Γράβας πήρε το rebound. Ιωάννου, Κωστόπουλος τώρα με τον Νάνο. Γράβας θέλει να πάει κοντά με τον Σταματογιάννη. Βρήκε ισορροπία ο Δημήτρης Γράβας. Έφερε 2 πόντους στην ομάδα του και μείωσε στο καλάθι. 40-38. Σάμαρτζιτς. Πιέστηκε από τον Ιωάννου τώρα. Γκλάσπερ. Πάσα στην γωνία στον Νάνο. Ο Νάνος έψαξε τον Τσουριάνη. Κατάλαβε την πρόθεσή του ο Ζορμπάς που έκλεψε την μπάλα. Και τώρα ο Μπράιαν. Ο Νάνος την προσπάθεια εκεί να αποφύγει το σκριν που είχε κάνει ο Ζορμπάς, έκανε φάουλ. Δεύτερο φάουλ για τον Δημήτρη Νάνο. Τρίτο ομαδικό για τον Τρικούπη σε αυτή την περίοδο. Μπράιαν, Γράβας, με τον Τσουριάνη. Θέλει να πάει κοντά ο Γράβας. Δεύτερο συνεχόμενο καλάθι και ισοπαλία στους 40. Αυτή είναι η πρώτη ισοπαλία στο μάτς. Σταματογιάννης, ο Ζορμπάς του κάνει φάουλ.
δεν είχε πάρει θέση ο ψηλός του Ερμή. Σταμάτησε με το σώμα τον Σταματογέννη, του έκανε φάουλ. Πρώτο φάουλ για τον Ζορμπά στο μάτς. Επαναφορά με τον Γκλάσπερ για τον Τρικούπη από την τελική γραμμή. Νάνος. Έψαξε πάσα, έβαλε τα χέρια του Μπράιαν, δυσκόλεψε την πάσα που έφτασε στον Σταματογέννη. Γκλάσπερ, μένουν 3 δευτερόλεπτα, πρέπει να εκτελέσει ο Γκλάσπερ. Πάσα στον Σταματογέννη, στη λήξη του χρόνου. Αστοχή, επιθετικό rebound από τον Άρη Τσουριάννη. Νέα ευκαιρία 14 για τον Τρικούπη. Δεν ήταν καλό το τρίποντο του Σάμαρτζιτς. Η μπαλά έφυγε στο πλάι ο Σταματογέννης. Δεν μπόρεσε να την προλάβει. Πέρασε εκτός. Κατοχή για τον Ερμή. Μπράιαν. Με τον Άνω. Μπράιαν κερδίζει φάουλ από τον Νάνο. Τρίτο προσωπικό φάουλ για τον Δημήτρη Νάνο. Τέταρτο ομαδικό για τον Χαρίλαο Τρικούπη. Αρκετά νωρίς την τρίτη περίοδο. Βασίλης Τσόνος εξηγεί στον Νάνο ότι έβαλε το χέρι του στην πλάτη του αντιπάλου του. Μπράιαν. Κυκλοφορούν την μπάλα. Κωστόπουλος ξεμαρκάριστος. Ευστοχή σε σου τριών πόντων, πρώτη πόντη για τον Κωστόπουλο στο μάτς και πρώτο προβάδισμα τριών για το σχηματάρι. 40-43. Δύο φορές είχε προηγηθεί μέχρι τώρα στο μάτς ο Ερμής. Στο αρχικό 2-3 και στη συνέχεια στο 35-36. Δύο διαφορές ενός πόντου. Νάνος προσποιείται, κερδίζει φάουλ από τον Μπράιαν. Τρίτο ομαδικό για το σχηματάρι. Στο μάτς επιστρέφει ο Γιάννης Σιδηροηλίας. Το πρώτο μόλις φάουλ του Ζάγκρ Μπράιαν στο μάτς. Σιδηροηλίας πέρασε στη θέση του Νάνου. Επαναφορά με τον Σάμαρτζης για τον Γκλάσπερ. Γκλάσπερ πιέζεται από τον Ιωάννου. Τσουριάννης. Σάμαρτζιτς τώρα κάνει λάθος πάσα στον ευνηδιασμό. Ο Μπράιαν, εντυπωσιακό κάρφωμα από τον Ζακ Μπράιαν. Φτάνει τους 10 πόντους, κάνει το 40-45. Ο Ερμής τρέχει σε ρί 9-0 και αναγκάζει τον Ηλία Μούτσιο να καλέσει time out. Εδώ ένα λάθος στην πάσα στην περιφέρεια έφερε τον Ζακ Μπράιαν στον ευνηδιασμό. Έκανε το κάρφωμα. Έστειλε για πρώτη φορά το σχηματάρι στο συν 5. Με τον Μπράιαν να έχει γίνει και αυτός πλέον διψηφίος, έχει φτάσει τους 10. Πρώτο σκόρερ παραμένει ο Γερομιχαλός με 12, ενώ κοντά είναι και ο Γράβας, ο οποίος πέτυχε 4 συνεχόμενους πόντους σε αυτό το δεκάλεπτο και έχει φτάσει τους 8. Επιμέρους σκορ σε αυτό το δεκάλεπτο 5-14 σε αυτά τα 5 λεπτά που παίζουμε στο δεύτερο ημίχρονο. Τέλος του time out. Ο Γιάννης Σιδηροηλίας πηγαίνει στην επαναφορά. Και ο Σάμαρτζιτς στην οργάνωση της επίθεσης, έχοντας απέναντί του τον Αναστάση Κωστόπουλο. Σταματογιάννης για τον Γκλάσπερ. Γκλάσπερ θέλει να πάει προς τα μέσα, φάουλ από τον Ζορμπά που τον έσπρωξε. Όπως δείχνει χαρακτηριστικά ο Βασίλης Τσόνος. Τέταρτο ομαδικό και για το σχηματάρι. Από εδώ και πέρα οποιοδήποτε φάουλ θα οδηγήσει τις δύο ομάδες στην γραμμή των βολών.
Γκλάσπερ στην επαναφορά για τον Τρικούπη από την τελική γραμμή. Πάσα στο Βούκαν Σάμαρτζετς. Αστοχή κάτω από το καλάθι. Δεν μπόρεσαν να πάρουν και το επιθετικό rebound οι παίκτες του Τρικούπη. Μπάλα κατέληξε στον Μπράιαν. Γράβας. Προσποιείται, θέλει να πάει κοντά. Πάσα στον Ιωάννου. Ιωάννου για τον Κωστόπουλο. Σου για τρεις. Δεύτερο εύστοχο τρίποντο από τον Αναστάση Κωστόπουλο. Το σχηματάρι φεύγει στους 8. 40-48 με το σερί του να πηγαίνει στο 12-0. Ο Τσουριάνης εδώ έκανε βήματα. Έπεσε πάνω στον Μπράιαν Άτσαλα. Ο Μπράιαν βρίσκεται στο εδάφος. Δείχνει να πονάει ο Ζακ Μπράιαν. Σηκώνεται, δοκιμάζει το πόδι του. Νομίζω πρέπει να περάσει εκτός. Έχει μπει ο γιατρός του αγώνα στο μάτς. Ναι. Αφήνει τη θέση του στον Δημήτρη Γερομιχαλό. Ο γιατρός του αγώνα πηγαίνει κοντά στον Ζακ Μπράιαν. Επίδεση για τον Ερμή με τον Δημήτρη Γερομιχαλό. Πιέζεται από τον Γιάννη Σιδηροηλία. Γερομιχαλός βρίσκει πολύ όμορφα τον Γράβα. Αυτός φτάνει στο lay-up. Γίνεται και αυτός διψήφιος. Κάνει το 40-50 στο 14-0 πλέον. Το σερί το σπάει ο Γκλάσπερ. Γκλάσπερ γίνεται ο πρώτος παίκτης του Τρικούπη που φτάνει τους 10 και μειώνει σε 42-50. Και ο Μιχαλός πάει προς τα μέσα. Κλέβουνε παίκτες του Τρικούπη. Σιδηροηλίας, Σάμαρτζιτς, Αγγελόπουλος, άστοχος σε σου τριών πόντων, επιθετικό ριμπάουντ από τον Λενέλ Χένρι. Για απέναντί του τον Γράβα, βήμα πίσω στο Χ. Κωστόπουλος στο ριμπάουντ. Γερομιχαλός. Γερομιχαλός για τον Γράβα. Ξεπερνάει το εμπόδιο του Αγγελόπουλου, κερδίζει φάουλ. Συμπληρωμένα ομαδικά ο Δημήτρης Γράβας στην γραμμή για 2 βολές, οι πρώτες του στο μάτς. Έχει αρκετά καλό ποσοστό, σουτάρει με 77,8% ο Γράβας. Ευστοχή στην πρώτη, φτάνει τους 11 πόντους. 42-51. Άστοχος στην δεύτερη. 42-51. Επίθεση για τον Τρικούπη με τον Σιδηροηλία. Τελευταίο τρίλεπτο στην τρίτη περίοδο. Χένρι. Αγγελόπουλος. Για τον Γκλάσπερ. Γκλάσπερ για τρεις. Μέσα! ...45-51 και ο RJ Glasper γίνεται ο πρώτος σκόρερ του αγώνα φτάνοντας στους 13. Κωστόπουλος. Τρίτο εύστοχο τρίποντο του Αναστάση Κωστόπουλου στο μάτς. Η διαφορά ξανά στους 9, 45-54. Σάμαρτζιτς. Βρίσκει διάδρομο, πάει προς τα μέσα στο Χ, κερδίζει όμως φάουλ. Φάουλ από τον Ζορμπά. Ιωάννου και ο Ζορμπάς πέρασαν εκτός και δίνουν τη θέση τους στους δύο ξένους του Ερμή. Στον Μπράιαντ και στον Ογκουτσούγκου. Σάμαρτζιτς στη γραμμή. Ευστοχή στην πρώτη βολή.
Πέμπτος πόντος από τον Σάμαρτζιτς για το 46-54. Δύο στις δύο. Η διαφορά πέφτει στους 7, 47-54. Γερομιχαλός. Πάει προς τα μέσα, κέρδισε φάουλ από τον Χένρι. Δικαίωμα για δύο βολές τον Γερομιχαλό. Στα 2 και 1 για το φινάλε της τρίτης περίοδου. Ενώ ο Μπολάτογλου γυρίζει στο μάτς για τον Ερμή στη θέση του Κωστόπουλου. Ο Κωστόπουλος ο οποίος έχει μεγάλη συμμετοχή στην ανατροπή για τον Ερμή, έχοντας πετύχει 3 τρίποντα σε αυτή την περίοδο. Ο Γερομιχαλός αστοχή στην βολή, παραμένει το 47-54. Μένει στους 12 ο Δημήτρης Γερομιχαλός. Εύστοχο στην δεύτερη, 47-55. Με το επιμέρους σκορ να είναι 12-24 σε αυτή την περίοδο, ο Σιδηροηλίας κέρδισε φάουλ εδώ από τον Μπράιαν, πάει στη γραμμή για δύο βολές. Στην προηγούμενη επίσκεψή του στη γραμμή είχε μία στις δύο, έχει 5 πόντους ο Γιάννης Σιδηροηλίας. Για να δούμε στο δεύτερο ζευγάρι βολών που καλείται να εκτελέσει τώρα. Εύστοχος στην πρώτη. 48-55. Άστοχος στην δεύτερη. 2 στις 4 από τον Γιάννη Σιδηροηλία. Μπολάτογλου. Ο Κουτσούκου πήρε ψηλά την μπάλα και έδωσε στον Γερομιχαλό. Γερομιχαλός με τον Σάμαρτζιτς έκανε βήματα στο ξεκίνημα της προσπάθειας. Στο σύν 7 ο Ερμής, επίθεση για τον Τρικούπη. Γκλάσπερ. Παίρνει το σκρίν από τον Χένρι. Επιθετικό φάουλ από τον Λενέλ Χένρι. Ο Σωτήρης Τευτίκης θεώρησε ότι ήταν κινητό το σκρίν του Λενέλ Χένρι. Έδωσε αυτό το επιθετικό φάουλ. Επίθεση για τον Ερμή με τον Ζακ Μπράιαν. Έχει επιλογή στον Γράβα. Ο Γράβα στέκεται από το ύψος των βολών. Ευστοχή. Και αυτός πολύ καλός σε αυτή την περίοδο. Κάνει το 48-57. Επιστρέφει στο μάτσο ο Αλέξανδρος Σταματογιάννης στη θέση του Χένρι. Ο Χένρι ο οποίος δείχνει εμφανώς επηρεασμένος. Το είπαμε και στο πρώτο ημίχρονο. Συνεχίζει όμως να δείχνει ότι είναι εμφανώς επηρεασμένος από την απουσία του αυτό το χρονικό διάστημα. Έχει παίξει, έχει δηλωθεί μάλλον σε 5 παιχνίδια, δεν έχει παίξει σε 5. Σταματογιάννης, αστοχή σε σουτ για 2. Ο Μπράιαν πήρε το rebound. Τελευταίο λεπτό, τελευταία 50 δευτερόλεπτα στην τρίτη περίοδο. Μπράιαν για τον Γράβα. Ο Γράβας πιέζεται από τον Αγγελόπουλο, θέλει να πάει προς τα μέσα. Πάσα στον Πολάτο, γλουκόβεται από τον Σταματογιάννη. Σάμαρτζιτς δεν μπορεί να τρέξει στον ευνηδιασμό, έχουν επιστρέψει οι παίκτες του Ερμή. Σιδηροηλίας στον Σταματογιάννη, δεν μπόρεσε να συγκρατήσει την μπάλα, έκλειψε ο Μπράιαν. Πάσα ευνηδιασμού στον Πολάτο, γλου. Φάουλ από τον Σιδηροηλία, πηγαίνει στη γραμμή για δύο βολές ο Θανάσης Πολάτογλου.
Ενώ στη θέση του Γερομιχαλού επιστρέφει, νομίζω είναι ο Άλκης Ιωάννου, για να το δω σίγουρα. Όχι, είναι ο Λευτέρης Μητσιμπόνας, ο παίκτης που γυρίζει το μάτς. Πολλά του γλου, ένας ακόμα παίκτης του Ερμή που σουτάρει με καλό ποσοστό, 81,8%. Ευστοχή στην πρώτη, ξαναδίνει διψήφιο προβάδισμα στην ομάδα του. Πρώτος πόντος για τον Θανάση Μπολάτογλου. Δύο στις δύο στο σύν 11 ο Ερμής, 48-59. Η τελευταία επίθεση της τρίτης περίοδου ανήκει στον Χαρίλαο και τον Βούκαν Σάμαρτζιτς. Σάμαρτζιτς πιέζεται από τον Μπράιαν. Γκλάσπερ, πολύ όμορφη πάσα, κάτω από το καλάθι, ευστοχή ο Νίκος Αγγελόπουλος. 50-59. Στο φινάλε, Μπράιαν για τρεις άστοχος. Αυτό είναι το σκορ της τρίτης περίοδου, με το επιμέρους σκορ στο 15-28. Πάμε σε μικρή διακοπή και επιστρέφουμε. Ο Ερμής αντέδρασε στην τρίτη περίοδο και βρίσκεται πλέον στο σύν 9. 50-59, λίγο πριν το ξεκίνημα της τελευταίας περίοδου. Ο Γκλάσπερ έχει φτάσει τους 13, ο Αγγελόπουλος έχει 10, ο Τσουριάνης 7, Σιδηρονίας 6, ο Σάμαρτζιτς 6, ο Σταματογιάννης 5, ο Νάνος 3. Ο Μπράιαντ έγινε και αυτός διψήφιος, έχει 10. Στους 13 είναι ο Γράβας 3, έχει ο Ιωάννου 9, ο Κωστόπουλος 2, πολλά το Γλουδίο Ζορμπάς. Στους 7 έχει μείνει ο Κουτσούκου και ο Γερομιχαλός έχει φτάσει στους 13. Ο Τρικούπης έχει την πρώτη επίθεση στο τελευταίο δεκάλεπτο, ξεκινάει με Γκλάσπερ, Σάμαρτζιτς, Σιδηροελιά Αγγελόπουλο και Σταματογιάννη. Γερομιχαλός, Μπράιαν, Πολάτογλου, Γράβας και ο Γκουτσούγκου, η πεντάδα για τον Ερμή. Ο Βούκαν Σάμαρτζιτς στην πρώτη επίθεση για την τελευταία περίοδο για τον Τρικούπη. Αγγελόπουλος. Ο Γκλάσπερ παίρνει την μπάλα. Συγκρατεί ο Γκλάσπερ, πάσα στον Αγγελόπουλο. Κυκλοφορούν τώρα στην περιφέρεια την μπάλα. Γκλάσπερ βήμα πίσω. Εκτέλεση για τρεις μέσα. Τέταρτο εύστοχο τρίποντο του Γκλάσπερ που φτάνει τους 16 πόντους και μειώνει στους 6. 53-59. Μπράιαντ, Γράβας με τον Σταματογιάννη, κερδισμένο φάουλ. Πρώτο για τον αρχηγό του Τρικούπη. Επαναφορά από την τελική γραμμή με τον Ζακ Μπράιαν. Πολλά το γλουβνίτε από τα μαρκαρίσματα, πήρε την μπάλα και ξανά δώσε στον Μπράιαν. Μπράιαν ξανά για τον Μπολάτογλου, εκτελεί για τρεις, εύστοχα. Μπολάτογλου απαντάει στο προηγούμενο τρίποντο του Γκλάσπερ, ξαναστέλνοντας τη διαφορά στους 9, 53-62. Γκλάσπερ,
Αγγελόπουλος, τον Σάμαρτζιτς. Σάμαρτζιτς βρίσκει τον Σιδηροηλία. Κλείνεται. Γκλάσπερ, προσποιείται. Δεν κυκλοφόρησαν περισσότερο από όσο έπρεπε την μπάλα οι παίκτες του Χαρίλα. Ο Τρικούπη τους έμεινε στα χέρια. Λάθος για τον Χαρίλα. Κατοχή για τον Ερμή. Με τον Μπράιαν να οργανώνει την επίθεση. Ξαναπαίρνει από το Γράβα. Πάσα στο Γερομιχαλό, είναι ξεμαρκάριστο. Δεν ήταν καλό το σούτ, αστόχησε. Rebound από τον Σταματογιάννη. Και τώρα ο Σάμαρτζιτς. Γκλάσπερ. Υπάρχει φάουλ. Από τον Πολάτογλου. Δεν έχω δει σε ποιον παίχτη έγινε. Ήταν μακριά από την μπάλα. Πρώτο ομαδικό για τον Ερμή σε αυτή την περίοδο. Αγγελόπουλος στην επαναφορά. Σιδηροηλίας για τον Αγγελόπουλο. Ξανά ο Γιάννης Σιδηροηλίας. Πρόλαβε τον Πολάτογλου. Ευστόχησε. Μείωσε σε 55-62. Γερομιχαλός τώρα. Κόβεται από τον Σιδηροηλία, όμως την μπάλα έφτασε στον Γράβα που με το λέει απέκανε το 55-64. Στην απέναντι πλευρά ο Σιδηροηλίας αστοχή κάτω από το καλάθι. Ο Τρικούπης δεν μείωσε στους 7. Μπράιαν πιέζεται από τον Σιδηροηλία. Καλάθι και φάουλ. Ο Ζακ Μπράιαν κάνει το 55-66. Ισοφαρίζει τη μεγαλύτερη διαφορά του Ερμή στο μάτς. Έχει φτάσει τους 12. Και έχει και συμπληρωματική βολή. Στο μάτς επιστρέφει ο Ζαρκαδούλας στη θέση του Σάμαρτζιτς. Okay. Στη θέση του Σιδηροηλία, ο οποίος έκανε το τέταρτο του φάουλ στην φάση αυτή. Ο Μπράιαν φτάνει τους 13 πόντους. Και κάνει το 55-67 στο συν 12 ο Ερμής. Ο Γκλάσπερ απαντάει με τον ίδιο τρόπο, με καλάθι και φάουλ. Αρχικά ρίχνει τη διαφορά στους 10, φτάνοντας στους 18 πόντους. Έχει και συμπληρωματική βολή. Το φάουλ αυτό ήταν το τέταρτο από τον Δημήτρη Γερομιχαλό. Γκλάσπερ αστοχή όμως την βολή. Παραμένει το 57-67. Γερομιχαλός. Πιέζεται από τον Γκλάσπερ. Πάσα στον Γράβα, εκτελεί για τρεις. Άστοχα. Σάμαρτζης στο rebound. Πάσα στον Σταματογιάννη. Απέναντι στον Γράβα πηγαίνει κοντά, κόβεται όμως από τον Ογκουτσούκου. Ο Σταματογιάννης κράτησε την μπάλα, δεύτερο κόψιμο από τον Ογκουτσούκου. Επέμεινε όμως ο αρχηγός του Τρικούπη. Ευστόχησε, μείωσε σε 59-67. Μπράιαν, φάουλ από τον Σάμαρτζιτς. Τρίτο φάουλ του Σάμαρτζιτς, τρίτο ομαδικό για τον Τρικούπη. Ο Μπράιαν στην επαναφορά. Για το Γράβα. Ξανά ο Μπράιαν. Κυκλοφόρησαν την μπάλα. Πολλά το γλουάστοχο σε ζού τριών πόντων. Σάμαρτζιτς. Γκλάσπερ τώρα. Δεν βρίσκει διάδρομο. Δίνει στον Σάμαρτζιτς. Έψαξε τον Γκλάσπερ εκεί, η μπάλα έχει βγει από τα χέρια του Μπολάτογλου. Έχει 8 δευτερόλεπτα για να εκδηλώσει η επίθεση ο Τρικούπης. Στην επαναφορά ο Ζαρκαδούλας.
Πάσα στον Σάμαρτζιτς. Ο Σάμαρτζιτς βρίσκει διάδρομο, καλάθι και φάουλ. Οχτώ οι πόντοι του Σάμαρτζιτς. Ο Τρικούπης μειώνει στους 6. 61-67. Και ο Βούκαν Σάμαρτζιτς έχει και συμπληρωματική βολή. Στο μάτς επιστρέφει ο Κωστόπουλος στη θέση του Μπολάτογλου για τον Ερμή. Τρικούπης τρέχει ένα μικρό σερί 6-0. Μπορεί να το διευρύνει αν ευστοχίσει στην βολή ο Βούκαν Σάμαρτζιτς. Έχει 2 στις 2 και 8 πόντους. Εύστοχος και στην βολή. 62-67. Μπράιαν. Πιέζεται από τον Σάμαρτζιτς. Πάσα στον Γράβα φάουλ από τον Σταματογιάννη, μετράει και το καλάθι. Δημήτρης Γράβας έχει κάνει μεγάλη ζημιά στον Χάρη Λαοτρικούπη, ειδικά σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο. Έχει φτάσει τους 17 πόντους. Είναι και στην γραμμή για μία βολή. Άστοχο στη βολή. Παραμένει το σύν 7 για τον Ερμή και Γκλάσπερ. Πολύ όμορφα στον Σταματογιάννη. Ο Σταματογιάννης ευστοχή. 64-69. Ξαναπέφτει η διαφορά στους 5. Μπράιαν αστόχησε. Ο Γκουτσούγκου έκανε επιθετικό φάουλ. Και ο Τρικούπης έχει τώρα την ευκαιρία να μειώσει ακόμα περισσότερο. Επίθεση με τον Γκλάσπερ. Σταματογιάννης. Ο Αγγελόπουλος του ζητάει την μπάλα. Παίρνει ο Αγγελόπουλος. Έχει απέναντί του τον Γράβα. Κερδίζει φάουλ. Τέταρτο ομαδικό και για τον Ερμή. Και οι δύο ομάδες στα 4 ομαδικά. Υπάρχει μία παρατήρηση στον πάγκο του Μεσολογγίου. Και κάποιες διαβουλεύσεις με την γραμματεία για τον Βασίλη Τσόνο, τον πρώτο διευθυντή. Προφανώς με τα ομαδικά φάουλ υπήρχε θέμα, γιατί βλέπω ότι ο Νίκος Αγγελόπουλος πηγαίνει στην γραμμή για 2 βολές και στον πίνακα είναι χρεωμένα 5 ομαδικά σε αυτή την περίοδο. Ο Αγγελόπουλος έχει 10 πόντους. Ευστοχή στην πρώτη βολή. 65-69. Δύο στις δύο από τον Νίκο Αγγελόπουλο. 66-69. 16-10 είναι το επιμέρους σκορ σε αυτή την περίοδο. Ο Τρικούπης έχει μειώσει στους 3 πόντους. Γερομιχαλός για τον Μπράιαν. Πάσα στον Κουτσούγκου. Κλεισμένος από τον Αγγελόπουλο. Θέλει να τον πάει κοντά.
Γυρίζει αστοχή. Αγγελόπουλο στο rebound. Γκλάσπερ. Για την ισοφάριση, όχι. Αστοχή ο Γκλάσπερ. Κωστόπουλο στο rebound. Κλέβει την μπάλα ο Ζαρκαδούλας, χρησιμοποιώντας όμως το πόδι. Και έχουμε time out που ζητάει ο Νίκος Οικονόμου. Με το μάτς πλέον να είναι στους 3 πόντους, στα 4.53 για το φινάλε. Ο Γκλάσπερ έχει φτάσει τους 18 πόντους όπως είπαμε και νωρίτερα. Είναι ο πρώτος σκόρερ και του τρικούπι και του αγώνα. 12 είχε ο Αγγελόπουλος. 7 ο Τσουριάνης, 8 ο Σιδηροηλίας. 9 ο Βούκαν Σάμαρτζιτς. 9 ο Αλέξανδρος Σταματογιάννης. 3 ο Δημήτρης Νάνος. 13 έχει ο Μπράιαν. 17 ο Γράβας. 3 ο Άλκης Ιωάννου. 9 ο Κωστόπουλος. 5 ο Μπολάτογλου, 2 ο Ζορμπάς, 7 ο Γκουτσούγκου και 13 ο Δημήτρης Γερομιχαλός. Επιστρέφουμε από το time out με επίθεση για τον Ερμή. Επαναφορά με τον Κωστόπουλο. Πιέζουν οι παίκτες του τρικούπι. Κλέβει ο Σάμαρτζιτς. Πάσα στον Ζαρκαδούλα. Αγγελόπουλος απέναντι στον Μπράιαν Τέμψα. Ξεπάσα στον Σάμαρτζιτς. Κέρδισε φάουλ. Πάει στην γραμμή για 2 βολές. Φάουλ από τον Κουτσούγκου είναι το 4ο. Σάμαρτζιτς έχει 9 πόντους και είναι απόλυτα εύστοχος στις βολές. Συνεχίζει να είναι εύστοχος. 67-69. 2 στις 2. 68-69 για τον Τρικούπη που τρέχει ένα σερί. 13-2. Είχε βρεθεί στο μείον 12 και τώρα είναι στο μείον 1. Επίθεση με τον Γερομιχαλό. Μπράιαν Κωστόπουλος προσποιείται. Μπράιαν. 5 δευτερόλεπτα. Σου πια 2 άστοχο. Ο Κουτσούγκου προσπάθησε να μαζέψει το rebound. Ο Γκλάσπερ κέρδισε. Γύρισε την μπάλα στο Ζαρκαδούλα. Ξανά ο Γκλάσπερ τώρα. Στο τετράλεπτο για το φινάλε. Απέναντι στον Γερομιχαλό. Παίρνει την εσωτερική ευστοχή. Φτάνει τους 20. Και ο Τρικούπης ανατρέπει το εις βάρος του σκορ. Περνάει μπροστά με έναν 70-69. Κωστόπουλος για 3 άστοχος. Σταματογιάννης στο rebound. Πρώτη πάσα στο Ζαρκαδούλα. Και τώρα Αγγελόπουλος. Γκλάσπερ. Γκλάσπερ για τον Αγγελόπουλο. Αστοχή σε σούτ για 3, ο Κωστόπουλος πιο ψηλά από όλους παίρνει το rebound. Και τώρα ο Μπράιαν. Μπράιαν Κωστόπουλος και τώρα Γερομιχαλός. Θέλει να πάει προς τα μέσα. Πάσα στον Κωστόπουλο, σούτ για 3, άστοχο. Σάμαρτζης στο μακρινό rebound.
Θέλει να τρέξει στον ευνηδιασμό. Πάσα στον Ζαρκαδούλα. Ο Ζαρκαδούλα ζητάει από τους συμπαίκτες του να πάνε σε οργανωμένη επίθεση. Γκλάσπερ. Σταματογιάννης, πάσα στη γωνία στον Ζαρκαδούλα. Σου πια τρεις. Άστοχο, Γκουτσούκου, μάζεψε το rebound. Και τώρα ο Γερομιχαλός. Σου πια τρεις, μέσα. Ο Δημήτρης Γερομιχαλός φτάνει τους 16 και ξαναφέρνει μπροστά την ομάδα του, 70-72. Γκλάσπερ, Αγγελόπουλος, με τον Γράβα. Θέλει να πάει κοντά ο Νίκος Αγγελόπουλος. Γυρίζει αστοχή. Δεν υπάρχει φάουλ όπως λέει ο Σωτήρης Τευτίκης. Μπράιαν. Πάσα στον Γράβα, σου πια τρεις, άστοχο. Ριμπάουντ από τον Ζαρκαδούλα. 1-35 για το φινάλε, επίθεση για τον Τρικούπη με το σκορ στο 70-72. Γκλάσπερ. Βήμα πίσω, αστοχή. Σταματογιάννη στο φόλο, αστοχή και αυτό. Ριμπάουντ από τον Γράβα. Πλέον τα πάντα μετράνε. Στο Μεσολόγγι φέτος έχουμε δει αρκετά παιχνίδια να εξελίσσονται σε θρίλερ. Μάλλον κάτι τέτοιο θα δούμε και εδώ. Πάσα του Μπράιαντ στον Γκουτσούκου. Ο Γκουτσούκου καρφώνει στο καλάθι. 70-74. Σε μια περίοδο που ο Τρικούπης βρέθηκε πίσω ακόμα και με 12. Προσπέρασε νωρίτερα με 70-69. Τώρα 1-7 για το φινάλε. Είναι πίσω με 4. 70-74. Ο Ηλίας Μούτσιος έχει πάρει time out. Ακόμα ένα παιχνίδι για γερά νεύρα εδώ στο Μεσολόγγι. Ο Τρικούπης στο προηγούμενο μάτς κέρδισε στην παράταση την ΝΕΜ με 90-88 και έχει πάρει και δύο ακόμα παιχνίδια εδώ μέσα με μπάζερ μπίτερ. Ένα με τον Πανερυθραϊκό τη δεύτερη αγωνιστική με 64-62 και ένα με τον Αμίντα την 11η αγωνιστική με σκορ 82-79 με τρίποντο του Γκλάσπερ στο τελευταίο δευτερόλεπτο. Η επίθεση οδηγείται μπροστά. 14 δευτερόλεπτα λοιπόν για τον Τρικούπη. Ο Σάμαρτζιτς πάει στην επαναφορά. Ο Μιτσιμπόνας έχει επιστρέψει για το σχηματάρι. Ζαρκαδούλας, Σταματογιάννης. Πάσα στον Αγγελόπουλο με τον Γράβα. Θέλει να πάει κοντά ο Αγγελόπουλος. Κλείνεται από τον Γράβα. Αστοχή. Ο Μπράιαν πήρε το rebound και πέταξε την μπάλα στα χέρια του Γράβα. Ξαναπαίρνει ο Μπράιαν στα 48 δευτερόλεπτα. Τον πιέζει ο Σάμαρτζιτς. Δεν μπόρεσε να του κλέψει την μπάλα. Συγκράτησε ο Μπράιαν. Γερομιχαλός κάνει βήματα. Στα 40 δευτερόλεπτα. Νομίζω ότι είχαν ζητήσει time out οι άνθρωποι του Τρικούπη και το ακυρώνουν τώρα. Αυτό κατάλαβα με ένα νεύμα προς την γραμματεία. Ο Βούκαν Σάμαρτζης την επαναφορά στα 40 δευτερόλεπτα. Τρικούπης έχει πάρει δύο time out στο δεύτερο ημίχρονο. Ο Ερμής ένα. Γκλάσπερ. Θέλει να πάει προς τα μέσα. Αστοχή απέναντι στον Ογκουτσούκου. Του κάνει φάουλ ο Γκλάσπερ. Τον στέλνει στη γραμμή για δύο βολές. Ο Γκουτσούκου δεν είναι από τους πιο εύστοχους παίχτες. Έχει 69,7% από την γραμμή.
έχει πετύχει 9 πόντους μέχρι τώρα. Ευστοχή στην πρώτη βολή. Ο 28χρονος σέντερ κάνει το 70-75. Άστοχος στη δεύτερη, Σταματογιάννη στο rebound. Και τώρα Σάμαρτζιτς. Στα 23 δευτερόλεπτα. Σταματογιάννης. Κλείστηκε από 2. Πάσα στον Γκλάσπερ. Γκλάσπερ πήγε προς τα μέσα. Αστόχησε. Ο Γράβας πήρε το rebound. Ο Μπράιαν κέρδισε φάουλ από τον Γκλάσπερ στα 12 δευτερόλεπτα. Ο Ερμής έχει αγκαλιάσει τη νίκη. Μπράιαν έχει 13 πόντους. Ευστοχή στην πρώτη. 70-76. Μέσα και η δεύτερη από τον Ζακ Μπράιαν. 70-77. Πλέον ο Τρικούπης ψάχνει μαγικά πράγματα, ψάχνει πρώτα απ' όλα για τον ίδιο τρεις κατοχές σε 12 δευτερόλεπτα και 4 δέκατα. Καταλαβαίνουμε ότι είναι πολύ δύσκολο ακόμα και αυτό να συμβεί και φυσικά να μην ευστοχίσει πουθενά ή να πέσει σε συνεχόμενα λάθη ο Ερμής Σχηματαρίου, ο οποίος έχει αγκαλιάσει την νίκη. Το επιμέρους σκορ είναι 20-18 σε αυτή την περίοδο. Είναι δεδομένο ότι η επίθεση πάει μπροστά. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποια συζήτηση σε αυτό. Τρικούπης ψάχνει μια πάρα πολύ γρήγορη επίθεση. Ο Νίκος Αγγελόπουλος θα πάει στην επαναφορά. Για να δούμε ποιος παίκτης θα βγει από τα μαρκαρίσματα. Ζαρκαδούλας πάσα στον Σάμαρτζιτς. Κάτω από το καλάθι ευστοχή ο Βούκαν Σάμαρτζιτς. Κάνει το 72-77. Υπάρχει φάουλ στην συνέχεια από τον Ζαρκαδούλα στον Δημήτρη Γερομιχαλό. Γερομιχαλός έχει 16 πόντους. Αστοχή στην πρώτη. Εύστοχος στην δεύτερη. 72-78. Γκλάσπερ πάει προς τα μέσα. Κόβεται εντυπωσιακά από τον Ζακ Μπράιαν στο 1,5 δευτερόλεπτο. Εδώ τα πάντα τέλειωσαν. Όχι ότι αν έμπαινε το δίποτα από τον Γκλάσπερ θα άλλαζε κάτι, αλλά είναι οριστικό το τέλος. Ο Γκλάσπερ θα εκτελέσει για τρεις. Στο φινάλε είναι εύστοχος. Διαμορφώνει όμως απλά το τελικό 75-78. 20-12 η πρώτη περίοδος, 15-19 η δεύτερη, 15-28 η τρίτη που πλήγωσε πάρα πολύ τον Χαρίλαο Τρικούπη και 25-19 η τέταρτη. Για τον Τρικούπη 23 πόντους πέτυχε ο Γκλάσπερ. 12 ο Αγγελόπουλος,
7 ο Τσουριάνης, 8 ο Σιδηροηλίας, 13 ο Σάμαρτζιτς, 9 ο Σταματογιάννης, 3 ο Νάνος, συμμετοχή για Χένρι, Αρφαρά και Ζαρκαδούλα. Για τον Ερμής Γηματαρίου, ο Μπράιαν έφτασε τους 15 πόντους. 17 ο Γράβας, 3 ο Ιωάννου, 9 ο Κωστόπουλος με σημαντική συνεισφορά στην τρίτη περίοδο, 5 ο Μπολάτογλου, συμμετοχή για τον Μαργέλη, 2 είχε ο Ζορμπάς, 10 ο Γκουτσούκου και ο Δημήτρης Γερομιχαλός σταμάτησε στους 17, ήταν πρώτο σκόρερ μαζί με τον Δημήτρη Γράβα. Ανανεώνουμε εμείς το ραντεβού μας για το ερχόμενο Σάββατο στις 5 το απόγευμα, όπου ο Χαρίλαος Τρικούπης φιλοξενεί για την 19η αγωνιστική τον Μήλωνα. Ο Ερμής επιστρέφει στο σπίτι του και αντιμετωπίζει τον Νέαντα Ευόσμου, ο Ερμής ο οποίος έχει ανεβεί στην πρώτη πεντάδα της βαθμολογίας. Ισοβαθμεί στην τρίτη θέση στους 29 με τον Μήλωνα και την νεανική εστία Μεγαρίδος. Ο Τρικούπης παρέμεινε στην προτελευταία θέση, έχει 24 βαθμούς, βρίσκεται έναν κάτω από τους, από τις θέσεις 11 με 14 όπου βρίσκονται ο Αμίντας, ο Πανερυθραϊκός, ο Έαντας Ευόσμου και ο Έσπερος, και κοιτάζει στα επόμενα 3 εντός έντρας παιχνίδια αρχής γενομένης το Σάββατο από τον Μήλωνα να πετύχει νίκες και να ανεβεί βαθμολογικά. Σε αυτό το σημείο φτάνουμε στο τέλος της σημερινής μετάδοσης από το Μεσολόγγι. Να ευχηθούμε σε όλους καλό απόγευμα Κυριακής. Γεια σας!